Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χωρίς αποτέλεσμα για μια ακόμη φορά έμεινε η Πελοπόννησος μετά την αδυναμία των δημάρχων να καταλήξουν στο τι θέλουν για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει και πλέον είναι ευδιάκριτα τα δύο στρατόπεδα που έχουν διαμορφωθεί μεταξύ των αυτοδιοικητικών και αφορούν το ΣΔΙΤ από τη μία και την αποκεντρωμένη διαχείριση από την άλλη. Στο μέτωπο της οικονομίας, ασφιχτικά είναι πλέον τα χρονικά περιθώρια για χιλιάδες συμπολίτες μας που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, με την καταληκτική ημερομηνία να πλησιάζει. Την ίδια στιγμή η αγορά επιχειρεί να βρει βηματισμό, με πολλά να καταγράφονται τα προβλήματα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Ακόμα σε άλλα θέματα, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ανανεώνει και πάλι το καλοκαιρινό του ραντεβού με τον κόσμο του σύγχρονου χορού, με την πρεμιέρα των παραστάσεων να είναι στις 15 του μήνα. Θα ξεκινήσουμε την ενημέρωσή σας με το καυτό ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ούτε χθες οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου κατάφεραν να συνεννοηθούν και να αποφασίσουν το τι τελικά θέλουν για τα σκουπίδια. Σε μια συνεδρίαση εκρηκτική δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι ενστάσεις επί του ΠΕΣΔΑ, με το όλο θέμα πλέον να μεταφέρεται για λήψη απόφασης την ερχόμενη Δευτέρα. Το κλίμα διχασμού των δημάρχων της Πελοποννήσου επιβεβαιώθηκε στην συνεδρίαση του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ο φορέας τελικώς δεν κατάφερε, παρά την συζήτηση η οποία προηγήθηκε, να προχωρήσει στην λήψη συγκεκριμένης απόφασης για την αποδοχή ή όχι του τροποποιημένου ΠΕΣΔΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δύο στρατόπεδα που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των δημάρχων δύσκολα θα βρουν κοινό πεδίο με τις σημερινές συνθήκες για να προχωρήσουν στην διαχείριση των απορριμμάτων. Παρουσιάζει σήμερα σε αυτές τις λύσεις που έχει καταλήξει, πώς έχουμε φτάσει. Οι μελετητές μάλλον έχουν κάνει σοβαρά λάθη. Παραλήψεις. Και εγώ δεν θα πω ότι κακοπροαίρετα, θα πω από αστοχία. Οι δήμαρχοι να καταλάβουν ποιο είναι το πραγματικό κόστος, το οποίο κρύβεται πίσω από το παραγόμενο. Να ανατρέξουν στις μελέτες που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια η αυτοδιοίκηση και είχε προδοτήσει χωροσχετή και τέτοια μονάδες. Έχουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό που θα είναι για κάποια χρόνια, ένα εθνικό σχεδιασμό για κάποια χρόνια και θα έχουμε για πολλαπλάσιες εξαετίες μια σύμβαση που θα δουλέψει και τα εγγόνια μας στην Πελοπόννησο. Πλειοψηφίες που με οδηγούν σε τέτοιες καταστάσεις δεν θα τις δεχτώ. Όταν οι συζητήσεις οδηγούν στο βυθό, το μόνο πράγμα που εσύ επιδιώκεις είναι να σωθείς όσο το πιο γρήγορα γίνεται. Η δημοκρατία έχει και πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Αλλά μην και κάτι άλλο, ότι η κυβέρνηση στο Μαξίμου τις δύο φορές που μας κάλεσε η Υπουργική ουσιαστικά κατεύθυνε τις αποφάσεις προς το ΣΔΙΤ. Φοβάμαι ότι τα σκουπίδια εξελίσσονται σε μια τραγωδία. Με τον χρόνο να μην είναι πλέον σύμμαχος των αυτοδιοικητικών, υπήρξε έντονη αντιπαράθεση με τους μελετητές από την πλευρά του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αλλά και αυτού από την ΕΠΕΔ, να τροφοδοτούν την όλη αντιπαράθεση μεταξύ των δημάρχων. Ο πρώτος ελεγχούμενος, ο οποίος θα φτάσει στην πλήρη αυτής της μονάδας, θα χρεωθεί 80,5 ευρώ. Δεν μπορούμε να αποπροσανατολίσουμε τους ανθρώπους θα πάρουν μια απόφαση. Κάθε τιμή 51, 52, 53 κλπ. Είναι η τιμή αναπαραγόμενο τόνο χωρίς ΦΠΑ, έτσι όπως είναι το σύνθεσμο, το πρότυπο να δίνεται σε όλα τα περιφερειακά σχέδια και να συνεννοούνται μεταξύ τους μελετητές με τον κόσμο. Ο διαχωρισμός πλέον των αυτοδιοικητικών του πρώτου βαθμού μεταξύ αυτών που προκρίνουν την λύση μέσω ΣΔΙΤ αλλά και εκείνων που ζητούν αποκεντρωμένη τοπική διαχείριση είναι εμφανής. Μάλιστα, ο ΦΟΣΔΑ δεν κατάφερε να λάβει απόφαση με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε νέα συνεδρίαση την ερχόμενη Δευτέρα. Όλα αυτά καθώς μετά από αρκετές ώρες συζητήσεων σε ψηφοφορία η οποία και έγινε, 20 ψήφισαν υπέρ και 20 κατά στο να συνεχιστεί η διαδικασία της συζήτησης και να ληφθεί απόφαση, ενώ υπήρξε και ένα λευκό με αποτέλεσμα όλα να μετατίθεται για τουλάχιστον μία εβδομάδα αργότερα. Οπότε το θέμα του τροποποιημένου ΠΕΣΔΑ θα έρθει και πάλι με διορθώσεις οι οποίες και θα έχουν γίνει στα στοιχεία αυτού. Τώρα στην όλη συζήτηση ενδιαφέρον παρουσίασαν και πτυχές που αναλύθηκαν από τους ειδικούς. Μία από αυτές είναι η αναγνώριση του προβλήματος των χωματερών με την επισήμανση ότι ακόμα αυτή την περίοδο στην Πελοπόννησο ξεφυτρώνουν νέες χωματερές για να καλύψουν το κενό των παλαιών χαδά που βρίσκονται σε φάση αποκατάσταση. Ακρός ενδιαφέροντα ήταν τα όσα μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν από τους μελετητές, τόσο του ΠΕΣΔΑ από την πλευρά του φορέα διαχείρισης αποβλήτων της Πελοποννήσου, όσο και αυτών από την πλευρά της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό που κατεγράφει ως αρνητικό είναι το γεγονός ότι με τις όλες καθυστερήσεις και το κλείσιμο των χαδά προς αποκατάσταση έχουν δημιουργηθεί
πιθανότητα νέοι Χαδά στην Πελοπόννησο, πράγμα το οποίο και θα πρέπει να ερευνηθεί. Εδώ και μετά σχετικά με τα σκουπίδια, ανέφερε πολύ συγκεκριμένα ότι δίνεται ένας χρόνος από το 2011, ένας χρόνος θεωρία να κλείσουν τότε οι Χαδά, και σε αυτόν τον χρόνο έλεγε πράγματι ότι πρώτα θα πρέπει να προχωρήσουν οι δήμοι σε δεματοποιήσεις, σε πετρολογική διαχείριση κλπ. Και μετά θα κλείνουν οι Χαδά. Σα υπενθυμίζω όμω ότι το 2012 ψηφίστηκε ο 4042 εξωμάτωση οδηγία στην Ελλάδα, που έλεγε ότι δεν θα κλείνουν Χαδά, αλλά πληρώνεται ΑΙΟΤΑ πρόστιμο για κάποια Χαδά που λειτουργεί. Θα θυμίσω επίση ότι είχε ο εθνικό σχεδιασμό το 2015, που έλεγε ότι μέχρι το τέλο, δεν νόμιζα το έτσι, είναι πάνω από την κίνηση, είναι σημαντικό. Μέχρι το 2015 πρέπει να κλείσουν όλοι Χαδά. Αυτό το χρονοδιάγραμμα, και αυτό είναι βασικό, τυχαίνει να το παραδείχθηκε ο συνάδελφο ότι ξεφυτρώνουν Χαδά στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ξεφυτρώνουν Χαδά στην περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί όλοι έχουν κάνει το ίδιο λάθος. Έχουν πάει να αποκαταστήσουν τους Χαδά, να λύσουν το πρόβλημα, να γλιτώσουν τα πρόστιμα, να σταματήσουν να έχουν αυτά τα νομικά προβλήματα και δεν κοιτάνε πώς θα υποκαταστήσουν το ρεύμα των αστικών στερεών απορρίτων που καταλήγει στους Χαδά. Πρώτα θα το υποκαταστήσουν και μετά θα τους αποκαταστήσουν. Αυτή τη στιγμή κάνουν αποκαταστάσεις για να ξεπικρώσει άλλος ένας μέχρι να καταλάβουμε την εγκύκλωση του 19 του 2011. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στο ζήτημα αυτό για να ακούσουμε και τις απόψεις και των αυτοδιοικητικών. Υπήρχαν σήμερα και νέες δηλώσεις. Θα δούμε εμείς την εικόνα στην αγορά. Σε 42% έχει φτάσει το ποσοστό των λουκέτων μέχρι τώρα στην χώρα με τους επαγγελματίες, αλλά και ολόκληρο τον ελληνικό λαό να βρίσκεται σε συνεχή ανησυχία. Έκρηξη κατά τα 42% του αριθμού των λουκέτων επιχειρήσεων στο πρώτο εξάμεινο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό και μείωση 15% της ίδρυσης νέων εταιριών για την ίδια περίοδο δείχνουν τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Για την ακρίβεια, ο αριθμός των εταιριών που κατέβασαν ρολά από τις αρχές του χρόνου μέχρι και τις 30 Ιουνίου είναι 17.893 και για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της καταστροφής της οποίας έχει συντελεστεί, αρκεί να αναφερθεί ότι και το διάστημα αυτό κάθε μέρα έκλειναν 100 επιχειρήσεις. Είναι θλιβερή η κατάσταση το να κλείνει η αγορά, διότι η επέκτασή της δημιουργεί και πρόβλημα στην επιβίωση. Ευελπιστούμε και προσπαθούμε άπαντες οι σωστά σκεπτόμενοι πολίτες να βοηθήσουμε την υπάρχουσα αγορά να ανακάμψει και η σειρά των καταστημάτων τα οποία έχουν έλθει σε ολίσθηση και αυτά με τη σειρά τους να βρουν κάποια σωστή πορεία. Δυστυχώς, αντίστροφη είναι η πορεία των συστάσεων νέων εταιριών στην αγορά. Φέτος άνοιξαν 15.000 και πέρυσι το πρώτο εξάμεινο το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 18.000, ή 15% λιγότερες. Αυτό το στοιχείο είναι που δείχνει το επιχειρηματικό αδιέξοδο της χώρας μας, αλλά και τη δυσκολία να δει κάποιο φως στο τούνελ της επταετούς ύφεσης. Ο απολογισμός στην αγορά γίνεται ακόμη πιο τραγικός αν κάποιος αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των λουκέτων από το 2008 έως και το 2015. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δείχνουν ότι ενώ πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα υπήρχαν 858.000 μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, πέρυσι η καταμέτρηση έδειξε να υφίστανται 613.000. Δηλαδή έσβησαν από το χάρτη 244.000 περίπου. Η μία στις τρεις καταστράφηκαν μέσα σε διάστημα 7 ετών. Θα συνεχίσει η διακατάσταση και θα γίνει ακόμα χειρότερα. Τέλος, το ντόμινο κλεισίματος επιχειρήσεων αποδίδεται στην ασφυκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην αγορά τόσο λόγω της πτώσης της ζήτησης, αλλά και όσο λόγω της τεράστιας φορολογικής επιβάρυνσης που επομίζονται φυσικά και νομικά πρόσωπα. Δεν ξαφνιάζομαι καθόλου. Τα έσοδα είναι ελάχιστα, τα έξοδα είναι πολλά. Τα έμφυα έρχονται και όλα τα άλλα. Ο φόρος εισοδήματος είναι αρκετές οι δόσεις που πρέπει να καλύψουμε. Επιστρέφουμε εμείς στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Να καλησπέρισουμε, έχουμε εδώ στο στούντιο τον συνάδελφο τον Κώστα Τζερετζούλια και στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Να καλησπέρισουμε, έχουμε τον Δήμαρχο Ευρώτα, τον κύριο Γιάννη Κρυπιώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αλλά και τον Δήμαρχο Τριφυλίας, τον κύριο Παναγιώτη Κατσίβελα. Καλησπέρα και εσάς. Καλησπέρα. Ξεκινάμε τον Κώστα Τζερετζούλια για να μας δώσει καταρχήν αν έχουμε κάτι νεότερο, Κώστα, γιατί αυτά που επίσης μάθηκα νομίζω χθες και είδαμε και στο ρεπορτάζ ήταν άκρος αναλυτικά για την κατάσταση στην οποία έχουμε έρθει
για την κατάσταση στην οποία καλούνται να λάβουν τις αποφάσεις τους οι αυτοδιοικητικοί. Κοίταξε, ουσιαστικά να πούμε τρία πράγματα που πρέπει να φαντάζομαι ότι τα αναγνωρίζουν όλοι, για να ακούσουμε τους δημάρχους και να ρωτήσουμε μετά και τους δημάρχους των όσων συζητήθηκαν εχθές. Γιατί απόφαση δεν υπήρξε, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Πάμε για την επόμενη εβδομάδα και βλέπουμε, να το σημειώσω εγώ, καθώς ποτέ κανείς δεν ξέρει εάν και εφόσον οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου θα μπορέσουν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Είναι δεδομένο ότι έχουμε χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, Θέμη. Αυτό φάνηκε και κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του φορέα. Ένα λοιπόν το κρατούμενο ότι υπάρχει ο χωρισμός σε δύο στρατόπεδα από τους δημάρχους. Ένα δεύτερο κρατούμενο είναι ότι πλέον αδιαφυσβήτητα υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις με όποιους κινδύνους συνεπάγεται αυτό. Και ένα τρίτο θέμα έχει να κάνει πλέον με την επικυρωποιημένη μελέτη του ΠΕΣΔΑ, τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν, αλλά και τις εντάσεις και ενστάσεις επί των στοιχείων αυτής. Οπότε, με αυτά τα τρία δεδομένα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε εάν αυτή η εβδομάδα που θα κυλήσει και μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του φορέα θα μπορέσουν να αμβληθούν οι τεράστιες αποστάσεις που έχουν βρεθεί ανάμεσα στους δημάρχους και καταφέρουμε να συνεννοηθούμε στην Πελοπόννησο για το τι τελικώς θέλουμε. Να πάω στον κύριο Γρυβιώτη, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια τελικά θα είναι η άποψη των δημάρχων για τις καλές συζητήσεις. Αλλά φαντάζομαι, κύριε Γρυβιώτη, ότι έχουν κρατήσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν έχουν αποδώσει μέχρι τώρα τα αναμενόμενα. Έχει και η αυτοδιοίκηση το δικό της μερίδιο ευθύνης, όσο και αν θέλει να ρίχνει το βάρος στην κεντρική εξουσία, που αυτή σίγουρα έχει το μεγαλύτερο. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχει έρθει η ώρα των αποφάσεων και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θέλει ακριβώς να κάνει? Κοιτάξτε να δείτε. Λόγω του ότι πραγματικά ζούμε μοναδικές καταστάσεις, θα έλεγα ότι στην ουσία εμείς βρισκόμαστε και καλούμαστε αυτή τη στιγμή μέσα σε μια οικονομική κρίση, σε άμεσο χρονικό διάστημα, να πάμε να λύσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που ταλανίζει την περιοχή της Πελοποννήσου χρόνια. Το πρώτο ζήτημα που μας έχει απασχολήσει και μας απασχολεί γενικότερα είναι η χωροθέτηση. Το δεύτερο είναι τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία ουσιαστικά θα επιβαρύνουν τους πολίτες μέσα από τα δημοτικά τέλη. Εκείνο που υπάρχει μέχρι σήμερα είναι η διαφορετική, να το πούμε έτσι, άποψη και θέση σε ό,τι αφορά το κόστος. Το κόστος αυτή τη στιγμή των απορριμμάτων έχει δύο εκφράσεις. Η μία εκφρασή του είναι η αποκομιδή και η άλλη είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στοιχίζει, γιατί στοιχίζει όταν πηγαίνεις τον κάδο σύλλογο, θα πρέπει να γίνει η ξεχωριστή διαλογή του και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που πρέπει να είναι μέχρι την τελική του διαχείριση. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι με την προδιαλογή ουσιαστικά θα μειωθεί το κόστος. Ναι, το κόστος διαχείρισης θα μειωθεί, όμως δεν θα μειωθεί το κόστος αποκομιδής, το οποίο και θα αυξηθεί ραγδαία. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά οι δείκτες να είναι πάντοτε συγκεκριμένοι. Συνεπώς εμείς ως δήμαρχοι που έχουμε πάντα τις ευθύνες μας, όπως επισημάνατε πολύ σωστά και η κεντρική εξουσία, αλλά νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με την, μέσα από την αναποφασιστικότητα των τόσο ετών, διότι κοιτάζαμε ουσιαστικά το πολιτικό κόστος πάνω απ' όλα, δεν έκανε συγκεκριμένες κινήσεις για να μπορέσει ουσιαστικά να προετοιμάσει και να προετοιμαστεί στο μέλλον για την υποδοχή αυτού του τεράστιου προβλήματος. Σίγουρα το κουβίδι κοστίζει. Κοστίζει τη διαχείρισή του και μέχρι σήμερα δεν κόστησε, διότι δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι ουσιαστικά στο Βυθό δεν μπορούμε να πάμε αυτή τη στιγμή, ούτε να να απεσιοδοξούμε θέτοντας ουσιαστικά μόνο απέναντι τους προβληματισμούς μας. Τα προβλήματα, τους προβληματισμούς θα πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτό ποιο είναι και πώς θα βγει, γιατί φάνηκε και χθες από τη συζήτηση ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει ούτε καν ενιαία στάση, απόφαση ή διάθεση, ούτε τέλος πάντων ακόμα και στην περίπτωση, να το πω έτσι. Αυτή είναι μια προδιάθεση, μου φάνηκε. Ακόμα και στην περίπτωση που αποφασιστεί μία ή άλλη λύση, πάλι οι υπόλοιποι δεν θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, η πιο όρημη λύση είναι στον ορίζοντα αυτή που έχει ουσιαστικά σχεδιαστεί και που έχει κατατεθεί στο τραπέζι. Οι υπόλοιπες είναι λύσεις οι οποίες θα έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί δεκαετίες πριν. Είναι η πραγματικότητα αυτή.
οτιδήποτε προσπαθήσουμε να κάνουμε σε άμεσο χρονικό διάστημα, δηλαδή να πάμε σε μια αποκεντρωμένη, να το πούμε έτσι, διαχείριση, θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει ο τελικός αποδέκτης για να μπορέσουμε ούτως ή άλλως να επιλύσουμε ολοκληρωμένα τα πράγματα. Πάντως, κύριε Σμυρνιώτη, ακόμα και σε αυτή την λύση που λέτε εσείς, και μιλάμε για την 1Β, αν δεν απατώμε, με τοπικούς κομποστοποιητές, ακόμα και σε αυτήν βλέπουμε ότι υπάρχουν διορθώσεις και θα κάνετε διορθώσεις. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Οι διορθώσεις δεν αφορούν μόνο το υπαρθρόμιο και το τελικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με αυτά τα οποία ουσιαστικά ο καθένας. Εννοώ, υπάρχει δυνατότητα βελτιώσεων. Κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως, ακούστε να δείτε, μέσα στη δημοκρατία οι εκφράσεις των απόψεων είναι ελεύθερες. Κατά συνέπεια, στη δημοκρατία υπάρχει τελική ψηφοφορία, η οποία χθες μπορεί να ήταν ισοδύναμη, αύριο το πρωί μπορεί και να αλλάξει. Εγώ ευελπιστώ ότι τη Δευτέρα θα υπάρξει η τελική λύση και ότι όλη η περιφέρεια Πελοποννήσου θα βγει ενωμένη, γιατί θα επικρατήσει η σύνεση και πάνω απ' όλα θα επικρατήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να ακούσουμε και τον κύριο Κατσίβελα. Παρακαλώ, κύριε Γρυπιώτη, να ακούσουμε και τον κύριο Κατσίβελα που μας περιμένει υπομονή. Κύριε Κατσίβελα, σε τι φάση πιστεύετε ότι βρισκόμαστε και αν εκτιμάτε ότι τη Δευτέρα θα βρεθεί μια λύση? Αυτό το οποίο είπα και στην συνεδρίαση είναι ότι έχουμε ξοδεύσει όλο το χρόνο ο οποίος υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια σε μια συζήτηση. Και χθες συνεχίσε η συζήτηση όταν οι αποφάσεις πρέπει να τις πάρουμε τώρα και άμεσα. Μπροστά μας έχουμε την καταστροφή της Πελοποννήσου και να γίνει ένα μεγάλο σκουπιδότοπος. Έχουμε την απειλή των προστήμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε ακόμα κουβεντιάζουμε. Κατά συνέπεια δεν είναι κάτι διαχειρίσιμο και δεν έχουμε μεγάλη ευθύνη. Εμείς είμαστε από τους Δήμους που είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε μια απόφαση. Όποια και αν είναι η απόφαση, όμως πρέπει να πάρουμε μια απόφαση και πρέπει να την πάρουμε τώρα. Και θα προσπαθήσουμε και την επόμενη εβδομάδα που νομίζω ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε όλα τα όρια, να πάρουμε οπωσδήποτε μια απόφαση. Ο Δήμος Τριφυλλίας έχει ξεκαθαρίσει την άποψη ότι συγκλίνει προς την ολοκληρωμένη κεντρική διαχείριση. Βεβαίως υπάρχουν θέματα για συζήτηση, για να λυθούν, αλλά δεν είναι της ώρας. Αυτό το οποίο είναι το ισχυρό σημείο της αποκεντρωμένης διαχείρισης δεν είναι τόσο το κόστος ή η διάρκεια της σύμβασης, είναι ότι η αποκεντρωμένη διαχείριση δεν έχει δώσει τελικές απαντήσεις για όλα τα κλάσματα και κυρίως για το υπόλοιμα. Και αυτό το οποίο εμφανίζεται σαν τη δεύτερη λύση δεν είναι λύση. Mm-hmm. Πάντως, Θέμη, να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όπως μπορεί να τα παρουσιάζουν οι αυτοδιοικητικοί. Γιατί ακόμα και εχθές να υπήρχε η λήψη απόφασης στον φορέα, αυτό δεν σημαίνει ότι σήμερα θα είχαμε τη λύση. Πάμε για 2-3 εβδομάδες που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθούν οι μελέτες του ΠΕΣΔΑ, να πάει στο Υπουργείο, να γυρίσει από το Υπουργείο στην περιφέρεια, από την περιφέρεια να πάει στους Δήμους για να πάρει έγκριση. Οπότε μιλάμε με βάση τα όσα γνωρίζουμε από το ελληνικό κράτος. Καλό Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τα χρήματα τέλος του χρόνου αποδεσμεύονται, χάνονται, μιλάμε για εξασφαλισμένους πόρους, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο γρήγορα είναι διατεθειμένοι όλοι να πάνε στην κατεύθυνση εξέβρεσης οριστικής λύσης. Να, νομίζω ότι ευλογία απορία σου, να ρωτήσω τον κύριο Γρυπιώτη για να... Ναι, κύριε Βατσίβαλα. Συγγνώμη για την Βατσίβαλα, παράλληλα. Γι' αυτό ακριβώς στο σημείο επιμένω και λέω ότι οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε απόφαση. Mm-hmm. Η αναβολή και οι διολύσεις του χρόνου δεν προσφέρει παρά μόνο δικαίωμα την καταστροφή μας. Να ακούσουμε και τον κύριο Γρυπιώτη για να κλείσουμε. Παρακαλώ, κύριε Γρυπιώτη. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Τάξης Κατσίβελας και παυξάνω, διότι πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια να παίζουμε με ένα καθό ζήτημα που αφορά τους ίδιους πολίτες. Σίγουρα όμως απαιτείται και η απόλυτη οριμότητα από πλευράς των πολιτών. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει και είναι γεγονός ότι κανείς δεν θέλει στις περιοχές τους χωροθετήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Όμως αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία και εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι ότι η λύση είναι αυτή τη στιγμή δεδομένη και μόνο μία. Πραγματικά. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Και σας κύριε Γρυπιώτη και σας κύριε Κατσίβελα. Κώστα από την Πλεοφυνή. Να είστε καλά.
γιατί θα δώσουμε μια συνέχεια εμείς στο ζήτημα. Θα ακούσουμε και την Κατερίνα την Κουρτέλη σε λίγα δευτερόλεπτα που θα έχουμε μαζί μας, αλλά και τον Αντιδήμαρχο Καλαμάτας, αρμόδιο για τα ζητήματα αυτά, τον κύριο Θανάση Βασιλόπουλο. Φαίνεται ότι η Πελοπόννησος μπαίνει σε μια, εγώ θα πω, μακρά περίοδο συζήτησης, γιατί μπορεί τη Δευτέρα να υπάρξουν κάποιες προοπτικές για λύση, ωστόσο οι προοπτικές, οι διαφορετικές της άλλης άποψης, ενδεχόμενα, όποιες και είναι αυτές, κινήσουν άλλες διαδικασίες. Συζητήσεις οι οποίες, όσο θυμίζω, έπρεπε να έχουν γίνει, για την ακρίβεια έχουν γίνει και έχουν ξαναγίνει, ωστόσο αποτέλεσμα δεν έχουν φέρει. Θα σου πω το εξής. Με βάση την εικόνα που δημιουργήθηκε εχθές και με τα όσα παρακολουθήσαμε, δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα ακολουθηθεί μία τελικώς από τις δύο που προκρίνονται λύσεις. Για να μας τα πούν περισσότερο και η Κατερίνα Κουρτέλη αλλά και ο κύριος Θανάσης Βασιλόπουλος. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Καλλόπουλε. Να ξεκινήσω, να μου επιτρέψετε, με την Κατερίνα την Κουρτέλη, γιατί είχε σήμερα παρέμβαση. Καλησπέρα, Κατερίνα. Και ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο κύριος Καμπόσος, ο οποίος μίλησε ξανά για τα απορρίμματα. Τι ανέφερε ακριβώς? Λοιπόν, τον ακούσαμε χθες σε ζωντανή σύνδεση, να σημειώσω, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της ΠΕΔ. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ωστόσο και η σημερινή δήλωση του Δημήτρη του Καμπόσου είναι αρνητική ως προς την πρόταση που κάνει η Περιφέρεια. Δηλαδή να πούμε ότι τόνισε ότι σκουπιδομνημόνια, όπως χαρακτηριστικά είπε την έκφραση, δεν υπογράφω. Ατζέντες μεγάλων εταιριών δεν γίνομαι. Όσοι πέφτουν κάνει πλακάκια και γρήγορα να κάνουμε το έργο, να πληρώσουν από τη δική του τσεπούλα και όχι από την περιουσία του λαού. Επιμένει ότι οι πέντε μεγάλοι δήμοι δεν πρόκειται, είναι εναντίον αυτής της άποψης, ότι δεν πρόκειται να υπογράψουν οι πέντε μεγάλοι δήμοι της Πελοποννήσου και ότι δεν πρόκειται να υπογράψει ένα μνημόνιο που θα δεσμεύει τους δημότες του για 33 χρόνια να πληρώνουν πολύ ακριβά τα σκουπίδια, αφού του δίνεται η δυνατότητα να φτιάξει διαχείριση με πολύ μικρότερο κόστος. Αυτή είναι η άποψή του. Για το Φόντουσα βέβαια είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει πάλι συνεδρίαση. Αλλά με αυτά τα δεδομένα φέρνει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υπάρξει αυτή η περιβόητη συνεννόηση την οποία λέμε και την οποία ίσως προσδοκούμε, με την έννοια ότι είναι πολύ αντιφατικές οι θέσεις. Η άποψη των αυτοδιοικητικών. Ωραία. Πάω και στον κύριο Βασιλόπουλο. Κύριε Βασιλόπουλε, δεν ξέρω αν έχετε τέλος πάντων καταλήξει μετά από την χθεσινή συνεδρία του Φορέα Διαχείρισης Τελειών Αποβλήτων ή αν προβληματίζεστε ακόμα περισσότερο και σαν άνθρωπος αλλά και σαν αυτοδιοικητικός και σαν εκπρόσωπος του Δήμου Καλαμάτας. Το θέμα είναι τι θα κάνετε εσείς και πώς θα κινηθείτε προκειμένου να βρεθεί μια λύση ανεξαρτήτου του ποια είναι αυτή η λύση. Κύριε Γαλλόπουλε, χθες το μείζον για τη χθεσινή συνεδρία θα πρέπει να αποφασίσουμε αν τελικά μπορούμε να διαχειριστούμε τα απορρίμματα μόνοι μας, πρέπει να διαχειριστούμε κεντρικά. Εμείς, σαν Δήμος Καλαμάτας, θεωρούμε πλέον με την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει ότι μόνο με μια ολοκληρωμένη διαχείριση, σαν και αυτή, σαν τον διαγωνισμό που έχει ολοκληρώσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μπορούμε τελικά να δούμε λύση. Και είναι, νομίζω, ιστορική στιγμή τώρα να δούμε τις ευθύνες μας. Δηλαδή, αν τελικά οι μεγάλοι Δήμοι μπορούν να διαχειριστούν τα απορρίμματά τους, ενδεχομένως στο μέλλον να βρεθεί και λύση για το υπόλοιπο, σίγουρα οι μικροί Δήμοι δεν μπορούν. Οπότε πρέπει να λειτουργήσουμε συλλογικά και κεντρικά ώστε να δοθεί λύση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Εμείς, σαν Δήμος Καλαμάτας, συνεχίζουμε τη διαχείριση την οποία κάνουμε, αυτή την ατελή διαχείριση με τα μεγάλα προβλήματα που έχει, διότι δεν έχουμε και άλλη εναλλακτική λύση. Η χωματερή που έχουμε αυτή τη στιγμή που είχαμε, τη Μαραθώλακα, η ανενεργή χωματερή, αποκαταστάθηκε. Ολοκληρώνεται μέχρι το 15 Αυγούστου, θα παραδοθεί σε εμάς. Οπότε δεν έχουμε λύση από το να συνεχίσουμε στο αδειοδοτημένο αυτό μικρό χώρο το οποίο έχουμε να κάνουμε διαχείριση. Το κομμάτι, κύριε Βασιλόπουλε, που έχει να κάνει, επειδή υπάρχει η εμπειρία και η Καλαμάτα το έχει ζήσει και παλιότερα, έχει πνιγεί στα σκουπίδια όπως και πολλές άλλες περιοχές. Υπάρχει δυνατότητα την επόμενη μέρα, εάν εφαρμοστεί ο νόμος, με την όποια απόφαση πάρει ο ΦΟΣΔΑ, εάν εφαρμοστεί ο νόμος, με δεδομένο ότι κλείνουν οι χωματερές, τι εικόνες αντιμετωπίζουμε στην Πελοπόννησο, πού θα πάνε τα σκουπίδια, πού θα πάει το υπόλοιμα, τι θα γίνει με το υπόλοιμα, τι θα γίνει, γιατί ακούσαμε χτες και εμένα μου έκανε προσωπικά εντύπωση και δεν υπήρξε και αντίδραση από δημάρχους. Και οι δύο μελετητές, και ο εκπρόσωπος από την ΠΕΔ και ο μελετητής του ΦΟΣΔΑ, αυτό που λίγο έως πολύ είπαν είναι ότι για να διαχειριστεί η Πελοπόννησος αυτή τη στιγμή τα σκουπίδια της, παρά το γεγονός ότι από τη μία κλείνει και αποκαθιστά χωματερές, από την άλλη δημιουργεί νέες. Όπως θα λέτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λύση.
Δηλαδή τελικά οι κομματερές θα κλείσουν. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Οι νέες κομματερές που θα δημιουργηθούν θα πρέπει και αυτές να σταματήσουν να λειτουργούν, γιατί θα δημιουργηθούν αναγκαστικά. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί λύση μέσω μιας προσωρινής διαχείρισης. Μια προσωρινή διαχείριση όμως χρειάζεται χρόνο για να υλοποιηθεί και θα πρέπει ο Δήμος να είναι και ελκυστικός. Να έχει το έναγκο απορριμμάτων που χρειάζεται προκειμένου να μπορέσει να έρθει η εταιρεία και να δώσει μια προσιτή τιμή. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η μόνη λύση ολοκληρωμένη είναι ο διαγωνισμός ολοκληρωμένης διαχείρισης. Και μάλιστα συγκεκριμένα εμείς στο Δήμος Καλαμάτας έχουμε επιλέξει το δεύτερο σενάριο της πρώτης λύσης. Διότι αυτή τουλάχιστον μας δίνει τα περιθώρια να κάνουμε αποκεντρωμένες μονάδες κομποστοποίησης, να αναπτύξουμε ρεύματα ανακύκλωσης και ουσιαστικά να δώσουμε βάρος στη διαλογή στην πηγή ώστε να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων. Γιατί τελικά το ζητούμενο αυτό είναι. Εκεί μειώνει τον κόστος διαχείρισης. Υπάρχει κάτι άλλο που και ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Εάν κάποιοι δήμοι, όπως το Άργος, η Σπάρτη, η Τρίπολη, η Κόρινθος, δεν προχωρήσουν, δεν συμφωνήσουν, δεν μπουν στην διαδικασία που μπορεί να πάρει η πλειοψηφία και ακολουθήσουν τη δική τους πορεία. Αυτό δύναται να γίνει. Ή τι επιπτώσεις θα έχει η τυχόν αποχώρησή τους στο συνολικό σχεδιασμό που υπάρχει με το ΣΔΙΤ? Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Θα πάρθει η απόφαση, θα πάει για ΣΜΠΕ, εκεί θα πάει στην περιφέρεια Πελοποννήσου και κατόπιν θα πάει στους Δήμους να πάρουν απόφαση. Ο κάθε Δήμος δεν μπορεί να ακολουθήσει τη δική του πορεία, την αυτόνομη. Θα πρέπει να ακολουθήσει το σύνολο. Διότι οι χρηματοδοτήσεις και οτιδήποτε άλλο έργο υλοποιηθεί θα πρέπει να έχει λάβει πρώτα μελέτη, να έχει συμπεριληφθεί στον τροποποιημένο ΠΕΣΔΑ. Οπότε αναγκαστικά θεωρούμε ότι όλοι οι Δήμοι πρέπει να ακολουθήσουν την απόφαση που θα πάρθει. Νομίζω ότι θα έρθω στην Κατερίνα την Κουρτέλη για να τη ρωτήσω ακριβώς αυτό. Πώς φαίνεται ότι κινούνται μέχρι τώρα ο Δήμος Κορινθίων, ο κ. Καμπόσος αλλά και ο Δήμαρχος Ναυπλίων αναφορικά με την υπόθεση που έχει να κάνει με τα απορρίμματα για να το κλείσουμε? Ναι, Θέμη, είναι φανερό ότι δεν θέλουν να ακολουθήσουν αυτή τη λύση με το ΣΔΙΤ, ότι θέλουν να ακολουθήσουν αυτό που του δίνει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να διαχειριστούν μόνοι τους τα απορρίμματα, να πάνε λοιπόν με διαλογή στην πηγή κομποστοποίηση κλπ. Όλα αυτά στις διαδικασίες και μετά από τις δηλώσεις του κ. Καμπόσου είχε πει τις προάλλες ότι πρέπει να δημιουργηθούν ΣΔΙΤ όπου να μπορεί ο κάθε Δήμος να κάνει τη διαχείριση του υπολείμματος ή να δοθούν σε κάποιες εταιρείες οι οποίες τα χρειάζονται για κάποια μήνυμα κλπ. Είναι γνωστές οι θέσεις του και δεν φάνηκε πάντως να είναι υποχρεωτικό και μετά τη χθεσινή συνεδρίαση. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό κάπου θα φτάσει. Θα τα δούμε μέχρι τη Δευτέρα, φαντάζομαι ότι θα εξελιχθούν πάρα πολλά. Να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Συνεχίζουμε εμείς στο οικονομικό πεδίο. Ούτε λεπτό παραπάνω δεν πρόκειται να δώσει το Υπουργείο Οικονομικών για την κατάφαση των φορολογικών δηλώσεων. 15 Ιουλίου θα είναι η τελευταία ημέρα που θα μπορεί κανείς να υποβάλει τη δήλωσή του και αν δεν το κάνει έρχονται πρόστιμα. Με βάση το τέλος της χθεσινής ημέρας έμειναν άλλες περίπου 800.000 φορολογικές δηλώσεις για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μόλις 4 ημέρες απομένουν για τη λήξη της προθεσμίας στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και υπολείπονται ακόμη πολλές χιλιάδες δηλώσεις με αποτέλεσμα να εκφράζονται φόβοι για το εάν θα αντέξει το τάξης. Από τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών που έχουμε μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί γύρω στα 5.400.000 δηλώσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, περιμένουμε να υποβληθούν γύρω στα 6.300.000 δηλώσεις. Άρα λοιπόν υπολείπονται τουλάχιστον 900.000 δηλώσεις. Εάν υποθέσουμε ότι σε καθημερινή βάση υποβάλλονται 200 με 250.000 μέχρι την Παρασκευή που είναι η καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων, αναμένουμε πτώση του συστήματος του τάξης, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντέξει το σύστημα μαζί με την υποβολή δηλώσεων φυσικών προσώπων και την υποβολή των νομικών προσώπων. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τα νομικά πρόσωπα, οι εταιρείες δηλαδή, λήγουν στις 15 Εβδόμου και οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα υποβάλλουν τη δήλωσή τους την τελευταία στιγμή, γιατί σύμφωνα με τον νόμο, τη μία μέρα υποβάλλουμε τη δήλωση και την άλλη μέρα πληρώνουμε το φόρο. Επειδή λοιπόν στην αγορά δεν υπάρχει ρευστότητα, όλοι θα τρέξουν να υποβάλλουν τη δήλωσή τους την τελευταία στιγμή. Συνεπώς, πιστεύουμε ότι μια ολιγοήμερη παράταση δεν θα βλάψει το Υπουργείο Οικονομικών. Πάντως, από την εκαθάριση των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, για 1,9 εκατομμύρια φορολογούμενους προκύπτει μέσος φόρος εισοδήματος 1.336 ευρώ. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί στο τέλος του μήνα και οι άλλες δύο στο τέλος Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. Αυξημένος είναι ιδιαίτερα ο φόρος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τις επιχειρήσεις. Γιατί οι επιχειρήσεις φορολογούνται με βάση τα τεκμήρια ακόμα κι αν βγάζουν ζημιά. Δηλαδή, μια επιχείρηση που μπορεί να βγάλει ζημιά και έχει τεκμήρια
να μην τα ξαναπούμε πάλι. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, ένα αυτοκίνητο, ένα σπίτι και μπορεί να είναι άγαμο, τα τεκμήρια μπορεί να βγαίνουν γύρω στα 10.000 ευρώ. Ο φόρος για μία επιχείρηση αγγίζει τα 5.000 ευρώ. Γιατί είναι 2.600 ο φόρος στα 10.000 ευρώ, συν αυξημένη προκαταβολή 75%, συν το τέλος επιδεδέματος, κατά μέσο όρο επιχειρήσεις έχουν 5.000 ευρώ. Και με τα δεδομένα της αγοράς, δεν θα αντέξει η αγορά να μπορέσει, δηλαδή οι επιχειρηματίες, να πληρώσουν αυτό το φόρο από, μαζί με το ένφια και όλα μαζί τη φοροκαταιγίδα που έρχεται από τον Ιούλιο και μετά. Η μέρα πληρωμών ήταν η χθεσινή για το Υπουργείο Υποδομών με εκκρεμότητες για την Ολυμπία Οδό. Για τις μελέτες Μωρέα το Υπουργείο ενέκρινε την δωρεάν εκπόνησή τους, ενώ για το Καλαμάτα Ριζόμυλος φαίνεται πως προκρίνεται η υφισταμένη χαράξη με κάποιες βελτιώσεις. Το επικαιροποιημένο χρηματοοικονομικό μοντέλο για τον αυτοκινητόδρομο Αντίριο Ιωάννινα, που αποτελεί προσάρτημα της Συμφωνίας Επανεκκίνησης των Έργων, υπέγραψε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πίρτζης, εγκρίνοντας ταυτόχρονα και την 17η εντολή πληρωμής για την χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου στην Κορίνθου Πατρών. Το Δημόσιο θα καταβάλει 17,6 εκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που έχει δοθεί μέχρι σήμερα στα 452 εκατομμύρια ευρώ. Απομένουν για να ολοκληρωθεί άλλα 155,6 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση την τρυποποίηση των συμβάσεων παραχώρησης που υπογράφηκε στα τέλη του 2013 για την Ιωνία Οδό, παραχωρήσιούχος και κατασκευαστής θα εισέπραταν σε αποζημιώσεις πάνω από 210 εκατομμύρια ευρώ. Πρόσφατα η συμφωνία αυτή πήγε ένα βήμα πιο πέρα, αφού στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των έργων συναποφασίστηκε η καταβολή επιπλέον 174 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάμεσα στα υπόλοιπα, ο Υπουργός Υποδομών σε συνέχεια της συμφωνίας με τον Μωρέα έχει κατασκευάσει και θα λειτουργήσει το Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα, ενέκρινε την εκπόνηση του συνόλου των οριστικών μελετών από την κοινοπραξία προς το ελληνικό δημόσιο με τη μορφή δωρεάς, που περιελήφθηκε στη νέα συμφωνία που υπέγραψε το δημόσιο με την κοινοπραξία του έργου τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι μελέτες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τη δημοπράτηση ως δημόσιων έργων των τμήματων Καλό Νερό Τσακώνα, η σύνδεση με τον κόμβο της Κυπαρισίας, Καλαμάτα Ριζόμυλος, όμως εδώ φαίνεται πως προκρίνεται η λύση αναβάθμισης εθνικής οδού με τις απαιτούμενες χαρακάμψεις. Και Ριζόμυλος Σουλινάρη Πύλος, παράκαμψη Πύλου και Μεθόνη. Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ανανεώνει και πάλι το καλοκαιρινό του ραντεβού με τον κόσμο του σύγχρονου χορού. Το 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, με νέα καλλιτεχνική διευθύντρια, διοργανώνεται από τις 15 έως 26 το μήνα και προσκαλεί το φιλότεχνο κοινό και τον κόσμο του χορού να παρακολουθήσουν το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα αλλά και τις πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Με πλούσιο πρόγραμμα παράλληλες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια χορού ξεκινά στις 15 του μήνα το 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Στη διάρκεια του μέχρι τις 26 Ιουλίου παρουσιάζει 8 διεθνείς και ελληνικές ομάδες σύγχρονου χορού, 2 σεμινάρια, 1 εργαστήρι και 10 παράλληλες διοργανώσεις σε 26 εκδηλώσεις. Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας έχει καταφέρει μέσα από αντιξιότητες να παραμείνει όρθιο και να είναι συνώνυμο με την πόλη της Καλαμάτας. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί μία πόλη κατορθώνει να συντηρεί το θεσμό αυτόν παρά τις αντιξότητες σε μία πολύ δύσκολη συνθήκη και για όλη τη χώρα. Είναι διαρκής η προσπάθεια που έγινε φέτος να δοθεί στο φεστιβάλ ένα πρόσωπο πιο φιλικό, χωρίς να χάσει το διεθνή του χαρακτήρα και ταυτόχρονα να ανοιχθεί στην πόλη σε ομάδες όπως είναι οι άνθρωποι με και χωρίς αναπηρία, σε παιδιά, σε ερασιτέχνες του χορού αλλά και σε επαγγελματίες. Το 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας επικεντρώνεται σε δύο βασικά θέματα που αναδεικνύονται στο κύριο και εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Στην επιστροφή στις απαρχές του σύγχρονου χορού και στον χορό για όλους. Τα δύο χαρακτηριστικά του φετινού φεστιβάλ είναι τα εξής. Το πρώτο, ότι η διάρκεια του μεγαλώνει από 8 μέρες που ήταν πέρυσι, φέτος είναι 12 ημέρες. Και το δεύτερο είναι ότι όσον αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, φέτος με πολύ σφίξιμο όσον αφορά τα έξοδα της παραγωγής και τα διοικητικά, δώσαμε ένα μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης στο κομμάτι το καλλιτεχνικό, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μιλάμε περίπου για μια αναλογία της τάξης του 50%. Σημαντικό μέσα σε όλο το πλαίσιο είναι και η σειρά των παράλληλων εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί και ανοίγονται στην πόλη και φιλοδοξούν να αναδείξουν μια άλλη πλευρά της διοργάνωσης που υποστηρίζει τις συνέργειες και τη συνεργασία με πολλούς και διαφορετικούς θεσμούς και συνδυάζει το χορό με βραδιές μουσικής, κινηματογραφικές προβολές, διαλέξεις και συζητήσεις. Θεωρώ ότι έτσι όπως χτίστηκε το φεστιβάλ φέτος, σε αυτή την τόσο δύσκολη εποχή για το χορό, στηρίζει το χορό στην Ελλάδα και τον ελληνικό χορό, κάτι που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι είναι πραγματικά μια τέχνη παραμελημένη, η οποία έχει την ανάγκη από όλους μας να στηριχτεί, γιατί έχει αξία και αυτό που παράγει για τις πόλεις
και για αυτούς που συμμετέχουν μέσα στη χορευτική δράση. Ανάμεσα στα υπόλοιπα θα πρέπει να υπογραμμιστεί, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, πως οι εργασίες για το Μέγαρο Χορού ολοκληρώθηκαν, ενώ από εδώ και πέρα μπαίνει μπροστά η πρόσληψη του καλλιτεχνικού διευθυντή. Ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο Μέγαρο Χορού, σήμερα αύριο θα έχουμε και την έκθεση από τους Γερμανούς κατασκευαστές και από την εταιρεία πιστοποίησης και προχωράμε, κύριε Ηλιόπουλε, στην πρόσληψη μέσω κοινοφελούς και του καλλιτεχνικού διευθυντή. Επιστρέφουμε στα ζητήματα εμείς που έχουν να κάνουν με την περιφέρεια και την Αργολίδα. Καλησπέριζουμε ξανά την Κατερίνα Κουρτέλη και πάμε στην υπόθεση που μας απασχόλησε και χθες και φαίνεται ότι δύο πολίτες από το Άργος βρίσκονται στον ανακριτή μετά και τη σύλληψή της για υπόθεση βιασμού. Κατέρινα. Ναι. Να πούμε θέμη ότι ακόμα αυτή την ώρα βρίσκονται στον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες, γιατί τηλεφώνησα πριν από λίγο στο δικηγόρο τους και δεν έχουν βγει. Ένα πολύ παράξενο πράγμα, δεδομένου ότι είναι πάρα πολλές οι ώρες. Δηλαδή έχουν φτάσει εκεί από τις 12.30 το μεσημέρι και με ένα μικρό διάλειμμα είναι διαρκώς μέσα στον ανακριτή. Αυτό μου μετέφερε ο δικηγόρος, δεν έχουν λήξει ακόμα, δεν έχουν πάει δηλαδή εισαγγελέα και δεν ξέρουμε αν τελικά είναι προφυλακιστέ ή όχι. Υποθέτω ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση βέβαια, δεδομένου ότι αυτοί οι δύο άντρες φέρονται να ζούσαν μαζί και να γινόταν βιασμός και ασέλγεια αυτό το κατηγορητήριο, δεν μεταφέρουμε δική μας άποψη, αυτό το κατηγορητήριο, βιασμός και ασέλγεια στο 12χρονο αγόρι του ενός εκ των δύο. Αυτό κατήγγειλε η σύζυγός του στην Αθήνα και έγινε η σύλληψη των δύο ανδρών, οι οποίοι σήμερα οδηγήθηκαν στον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Όπως σου είπα, δεν έχει βγει ακόμα το πόρισμα αν είναι προφυλακιστέ, ή αναμένουμε κι εμείς να δούμε τις εξελίξεις. Μάλιστα, και είναι μια συγκλονιστική υπόθεση, εφόσον αποδειχθεί ότι υπάρχουν τέτοιες διαστάσεις. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω τι διάσταση μπορεί να έχει το θέμα. Υποψιάζουμε ότι μπορεί να έχει και άλλες προεκτάσεις, γιατί ο χρόνος που παραμένουν μέσα στον ανακριτή είναι πολύ μεγάλος. Βέβαια, ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, με πάρα πολλές διαστάσεις. Εδώ ο κόσμος είναι ανάστατος. Όλοι ρωτούν ποιοι είναι, πώς έγινε, τι έγινε και όλα αυτά. Βέβαια, δεν μπορούμε να δώσουμε καμία απάντηση σε αυτά. Περιμένουμε τη δικαιοσύνη για να δούμε κι εμείς τι γίνεται τελικά. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση και τις αντικλήσεις για τις ευθύνες του θανάτου ενός 57χρονου από πτώση δέντρου. Κοίταξε Θέμη, είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει φέρει και πολλά δημοσιεύματα και φυσικό είναι και πολλές αντεκκλήσεις, γιατί έφυγε μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό οφείλουμε να το πούμε, ένας 58χρονος το Σαββάτο ενώ κινείται στην παλιά εθνική οδό Άργους Κορίνθου, όχι μακριά από το Άργος, έξω λίγο από το Άργος, και έπεσε μια κλάρα από ευκάλυπτο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έζησε περίπου μία μέρα και έφυγε από τη ζωή. Τώρα, ερχόμαστε να ζητήσουμε τις ευθύνες από ποιον. Εδώ εμπλέκονται τρεις φορείς. Ο ένας είναι ο Δήμος, η Περιφέρεια και φυσικά ο ΟΣΕ. Επειδή λοιπόν υπήρχαν δημοσιεύματα, τα οποία, όπως δήλωσε ο Δημήτρης Καμπόσος, είναι συκοφαντίες εις βάρος του, ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη, γιατί όπως δηλώνει δεν ήταν μέσα στον μισθό της πόλης. Ο αντιπεριφερειάρχης ο Τάσος Χιβηδόπουλος έκανε τις δικές του δηλώσεις και είπε ότι ούτε η περιφέρεια ευθύνεται, δεδομένου ότι αυτό το σημείο που ήταν ο ευκάλυπτος ανήκει στον ΟΣΕ. Και μάλιστα τόνισε ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα μήνα, είχε γίνει κοπή δέντρων από ιδιωτική εταιρεία, γιατί ο ΟΣΕ είχε προσλάβει εταιρεία και έκανε την κοπή των δέντρων όπως το δασταρχείο είχε ορίσει. Άρα λοιπόν, κάποιες συκοφαντίες, κάποια δημοσιεύματα που ήταν το φως της δημοσιότητας εναντίον Δήμου ή Περιφέρειας, οι δύο αυτοδιοικητικοί, τα θεωρούν απαράδεκτοι, κάνουν τις δικές τους δηλώσεις και λένε ότι πρέπει τα δέντρα να κόβονται εκεί που δεν υπάρχει, που υπάρχει πρόβλημα, για να μην θρυνήσουμε θύματα. Ωστόσο όμως οι ευθύνες πρέπει να αποδίδουν σε αυτούς που ανήκουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, στον ΟΣΕ και στην ιδιωτική εταιρεία, τον εργολάβο δηλαδή, που έκοψε τα δέντρα και δεν τα έκοψε σωστά, από ό,τι φαίνεται, για να μην προκληθεί αυτό το θανατηφόρο το ατύχημα. Μάλιστα, και κλείνουμε με την επιτυχημένη εκδήλωση στον Ιερού Ναό Ευαγγελίστρια στον Άχνα. Ναι, είναι πολλές οι δράσεις τελικά που μπορούν και να συγκινήσουν τον κόσμο και να έτσι προκαλέσουν την προσφορά των ανθρώπων. Και να πούμε λοιπόν ότι χθες το βράδυ, στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας, έγινε η ετήσια εκδήλωση που γίνεται εκεί, με κεντρικό μιλητή έναν ιδιαίτερο άνθρωπο, έναν ιεραπόστολο στο Καμερούν και γιατρό, τον πατέρα Ευάγγελο Παπα-Νικολάου, ο οποίος μίλησε για την τρελή αγάπη του Θεού. Ήταν πραγματικά ένα θέμα πάρα πολύ ουσιαστικό και πολύ επίκαιρο, θα λέγαμε, για τις μέρες μας. Και πραγματικά όλοι οι παρεμβισκόμενοι που ήταν πολύ κρεμάστηκαν από τα χείλη του Ιεραποστόλου. Να πούμε λοιπόν ότι έδωσε ουσιαστικά μηνύματα αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Μίλησε για τη σημερινή εποχή
και για τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν. Και να πούμε ότι η εκδήλωση βέβαια έκλεισε με χοροδιακή μουσική και παραδοσιακούς χορούς ελληνικούς, οι οποίοι παρακολούθησαν και καταχειροκρότησαν όλοι. Καταρίνα, να σας ευχαριστήσουμε. Πάμε εμείς να επιστρέψουμε τώρα στο θέμα που είπαμε νωρίτερα, που έχει προκύψει με την πτώση του δέντρου και τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 57χρονου, και να δούμε τα όσα σημειώθηκαν από την πλευρά του Δήμου. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του άτυχου αυτού ανθρώπου. Με την κλάρα του δέντρου που έπεσε τέλος πάντων και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Αυτά τα δέντρα κάποια στιγμή πρέπει να τα κόψουν. Δεν είναι δυνατόν. Αυτά διαρκώς δημιουργούν προβλήματα. Υπεύθυνοι για τα δέντρα αυτά είναι άλλοτε σε άλλα σημεία, είναι η περιφέρεια, σε άλλα σημεία είναι ο ΟΣΕ. Αν είναι μέσα στη ζώνη απαλωτρίωσης του ΟΣΕ, δηλαδή μέσα στα 6-7 μέτρα, τότε είναι υπεύθυνος ο ΟΣΕ. Αν μεσολαβούν κτήματα, χωράφια κλπ. Και είναι έξω από τον αστικό ιστό, ευθύνεται η περιφέρεια. Εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε είμαι εδώ για να λέω ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Εγώ όμως θέλω να στείλω ένα μήνυμα ότι αυτά τα δέντρα πρέπει κάποια στιγμή να κοπούν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν. Υπάρχουν ωραιότατα δέντρα τα οποία μπορούν να τα αντικαταστήσουν. Φανταστείτε τώρα μια συστάδα με πανέμορφα ψηλά δέντρα, μπορεί να είναι πλατάνια ή οτιδήποτε άλλο. Να περιποιούνται τα δέντρα. Αυτά έχουν αποδείξει ότι συνεχώς είτε με αέρα, είτε με βροχή, είτε με οτιδήποτε καιρικές συνθήκες πέφτουν κομμάτια κάτω και δημιουργούν προβλήματα. Πριν από μερικά χρόνια είχε πέσει στην Αυπλίου, που είναι ζώνη του ΟΣΕ, είχε πέσει ένα κομμάτι δέντρο και είχε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο. Το είχε σμπαραλιάσει. Τώρα όμως θέλω να πω και κάτι άλλο. Βλέπω έτσι με θλίψη μου μερικούς, τους οποίους δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω. Έχουν χαρακτηριστεί μόνοι τους από την κοινωνία όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είναι μπροστά στην κοινωνία. Οι οποίοι, ενώ βλέπουν ότι ο Δήμαρχος έχει μεγάλη αποδοχή από την κοινωνία, σε μαύρες εποχές γίνονται έργα, ο Δήμος μας πηγαίνει πολύ μπροστά, η αναγνωρισιμότητα του Δημάρχου από όλη την Ελλάδα είναι γεγονός. Το Άργος έχει αποκτήσει Δήμαρχο, ο Δήμος Άργους Μυκηνών έχει έναν ισχυρό Δήμαρχο, από ό,τι λένε. Και βεβαίως τα μεγάλα έργα προχωράνε. Προσπαθούν λοιπόν να βρουν αφορμές για να επιτεθούν στο Δήμαρχο, λέγοντας ψέματα ότι το γεγονός αυτό που έγινε προχθές ευθύνομαι εγώ, ευθύνεται ο Δήμος. Ακούστε κάτι, σε αυτούς τους ανθρώπους τους έχω παραδώσει την κοινωνία και αυτούς και μερικούς άλλους. Η κοινωνία τους κρίνει. Αλλά να ξέρουν όμως ένα πράγμα, ότι αυτός ο λαός μπορεί να μπήκε σε περιδίνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια πριν την εποχή τη δική μας και να ήταν σε αυτή την άθλια κατάσταση ο τόπος μας. Να ξέρετε όμως ότι είδε τα καλύτερα και δεν πρόκειται να γυρίσει στα παλιά. Στην Αργολίδα βρέθηκε ο πατέρας Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός Ιεραπόστολος του Καμερούλη της Αφρικής, καλεσμένος του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου, ο οποίος και μίλησε στην έξι των νέων στον Άφλιο και το Άργος. Μια ιδιαίτερη εκδήλωση από την Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος με τίτλο «Η τρελή αγάπη του Θεού» πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρία στον Άφλιο. Γίνεται κάθε χρόνο εδώ στην Ευαγγελίστρα, την οργανώνει το πατήρ Ελευθέρως με τις ονορίτες του και είναι μια ευκαιρία επικοινωνίας και να ακούσουμε για κάτι. Σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό ομιλητή, τον πατέρα Ευάγγελο, ο οποίος είναι γιατρός, ιεραπόστολος στην Αφρική και έχει ένα λόγο έτσι ουσίας. Πέτε εδώ ο Δεσπότης. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ από τότε που ήρθε για να κάνει μια προσπάθεια ανανέωσης πνευματικής του λαού και των παιδιών κλπ. Και φέρνει διάφορους ομιλητές. Έτσι λοιπόν σκέφτηκε με καλή και κάλεσε και εμένα. Μου άφησε το θέμα, βέβαια πάντοτε έχει μια αρχοντιά και άφησε το θέμα σε μένα. Σκέφτηκε λοιπόν να μιλήσω για την αγάπη, την τρελή αγάπη του Θεού. Υπάρχει μια συκοφαντία στο Θεό εδώ και περίπου 200 χρόνια βάσει της θεολογίας της Δυτικής, ότι ο Θεός είναι ένας τιμωρός ο οποίος κάθεται στην πόρτα και περιμένει τι κακό θα κάνεις για να σε αρπάξει, να σε πάει στην κόλαση. Αν δεν θες να πας στην κόλαση, πρέπει εσύ να κάνεις κάτι, να εξευμενήσεις αυτόν τον ανάποδο Θεό. Αυτός όμως είναι ένας μπαμπούλας. Και αυτός ο Θεός ο μπαμπούλας δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ορθοδόξου Πίστεως. Χθες βρισκόμουν στο Μόναχο και στην κεντρική πλατεία έγινε και εκεί μια ετήσια γιορτή αφιερωμένη στην ελληνοβαβαρική φιλία και πάρα πολύ κόσμο, ήταν και πρόσωπο της κυβερνήσεως,
και πάρα πολλοί Έλληνες. Και θα έλεγα ότι ήταν ένα κομμάτι αφιερωμένο στο Ναύπλιο. Γιατί απέναντι ακριβώς που γινόταν η εκδήλωση είναι ο ναός που είναι ανταφιασμένος ο Όθωνας και η πόλη μας έχει δυνατή και θρησκεύση και επικοινωνία, νομίζω είναι και αδελφοποιημένη με το Μόναχο και όλη τη Βαυαρία. Θέλω λοιπόν να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς, τους θερμούς χαιρετισμούς όλων των ξενιτεμένων αδελφών μας. Μία πολύ όμορφη φωτογραφική και μουσική βραδιά πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών Τάκια Ιβαλή στο Μιστρά. Η βραδιά υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με γενικό τίτλο Μουσείο Θερινής Νυχτός. Σειρά δράσεων και εκδηλώσεων διοργανώνει αυτή την περίοδο η Λέσχη Φωτογραφίας Σπάρτης. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε μια όμορφη βραδιά στο Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών Τάκια Ιβαλή στο Μιστρά. Πριν πούμε για την αποψινή εκδήλωση, να πω ότι η Λέσχη φέτος για άλλη μια χρονιά οργάνωσε την ετήσια έκθεσή της στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης. Ξεκινήσαμε στις 5 Ιουλίου με τα εγκαίνια της έκθεσης. Η έκθεση φέτος καταπιάνεται με φωτογραφία, με το είδος της φωτογραφίας που αφορά τη φωτογραφία δρόμου. Ξεκινήσαμε λοιπόν στις 5 Ιουλίου με τα εγκαίνια και ολοκληρώθηκε η έκθεση στις 9 Ιουλίου στο χώρο της κεντρικής πλατείας. Συμμετείχαν 31 μέλη της Λέσχης με 61 φωτογραφίες. Το επίπεδο σε σχέση με άλλες χρονίες ήταν ανεβασμένο με βάση τις κριτικές και τις απόψεις που είχαμε από τον κόσμο. Η παρουσία του κόσμου ήταν αρκετά μεγάλη. Βοήθησε και ο καιρός βέβαια, γιατί κάποιες μέρες είχαμε κάποια προβλήματα με τον καιρό, αλλά τελικά μας βοήθησε. Ολοκληρώθηκε η έκθεση. Είμαστε τώρα σήμερα εδώ σε συνέχεια της έκθεσής μας. Μεταφέραμε ένα κομμάτι της έκθεσης εδώ στο Μιστρά, στο Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών Τάκια Ιβαλή. Και παράλληλα απόψε, μαζί με την έκθεση καθοδών που έχουμε εδώ στο χώρο, θα γίνει και μια ξενάγηση στο μουσείο από εμάς και από το Δήμο Σπάρτης, για να γνωρίσει ο κόσμος αυτό το μουσείο, που δυστυχώς μένει κλειστό, παρόλο που είναι ένα μουσείο μοναδικό ίσως και στον κόσμο, γιατί στεγάζει την μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή φωτογραφικών μηχανών στον κόσμο. Εμείς σαν Λέσχη έχουμε κάνει προσπάθειες να το αναδείξουμε, να το διαφημίσουμε. Έχουμε λειτουργήσει το μουσείο εθελοντικά κάποιους μήνες το χρόνο. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε την απαραίτητη και την απαιτούμενη βοήθεια μάλλον, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή το μουσείο μένει κλειστό και δουλεύει μόνο με ραντεβού για κάποιους φορείς και για κάποια σχολεία. Το νομικό πρόσωπο πολιτισμού και περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης στα πλαίσια των εκδηλώσεων Μουσείο Θερινής Νυχτός απόψε βρίσκεται στο Μιστρά και στο Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών Τάκια Ιβαλή. Να ευχαριστήσω τα μέλη της φωτογραφικής Λέσχης για την έκθεση φωτογραφίας καθοδών που ύστερα από τη μεγάλη επιτυχία στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης, τμήμα της έχουμε απόψε εδώ για να τη χαρούν και κάποιοι που δεν ήρθαν στη Σπάρτη. Πιστεύω ότι η αποψινή βραδιά είναι σημαντική για το Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών. Θέλω να πω εδώ ότι ας αποτελέσει αυτή η βραδιά την αφετηρία ώστε το μουσείο να αποκτήσει την δημοσιότητα την οποία πρέπει να αποκτήσει. Αν το παλιό σας αυτοκίνητο είναι μόνιμο πρόβλημα, σας δημιουργεί ένα σωρό υποχρεώσεις, ανακυκλώστε το και απαλλαγείτε από φόρους, τέλη, έξοδα συντήρησης. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Ecosilan εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ανακύκλωση μεταλλικών υλικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών. Κέντρο απόσυρσης και ανακύκλωσης αυτοκινήτων Ecosilan σταμάτηση γύπασης. Νέα Kios Argus. Τηλέφωνο 275100. 63-383 Ecosilan, ο οικολογικός τρόπος ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Auto Σταυρόπουλος, εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και δίζελ, από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση.
Auto Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 2751-069-301. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.